Μας οδηγούν στα πρόθυρα μιας γενικευμένης σύραξης ο καθηγητής πυρηνικής φυσικής και οπλικών επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, Θεόδωρος Λιόλιος, είναι ζωντανά μαζί μας απόψε. Είναι παράλληλα ο καθηγητής και διευθυντής του Κέντρου Ελέγχου Όπλων. Καλησπέρα σας. Χαίρετε, ευχαριστώ. Χαίρομαι πολύ που σας έχουμε απόψε μαζί μας. Να τα πάρουμε, κύριε καθηγητά, τα πράγματα από την αρχή και να δούμε πρώτα πώς έγινε η εκτέλεση του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς. Ναι, πολύ σωστά. Έχουμε μία μεγάλη αποτυχία των Ιρανικών μυστικών υπηρεσιών, όπως έγινε πρόσφατα με την απόπειρα δολοφονίας κατά του πρώην Προέδρου Τραμπ. Θα σας δείξω ποιο μέρος ήταν αυτό που έπρεπε να φυλάξουν και θα εκπλαγείτε από την προχειρότητα και την αδυναμία φύλαξης ενός τόσο σημαντικού προσώπου που προκάλεσε αυτή την κατάσταση στα πρόθυρα του πολέμου. Καθώς μιλάμε λοιπόν, θα σας πάω κατευθείαν στην περιοχή μέσω του δορυφόρου για να δείτε, θα φύγω εγώ από την οθόνη και θα δείτε δορυφορικά την περιοχή που φυλάσσονταν, που έπρεπε οι μυστικές υπηρεσίες να τον φυλάσσουν ως κόρη οφθαλμού, και θα δείτε πόσο εύκολο είναι να φυλαχτεί αυτός ο χώρος. Παρατηρήστε ότι το κτίριο στο οποίο διέμενε έχει μια ζώνη εξωτερικά περίπου 150 με 200 μέτρα, όπου είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσει κανείς χωρίς να εντοπιστεί. Στη συνέχεια λοιπόν θα σας δείξω ποια είναι τα πιθανά σενάρια και θα απορρίψουμε πολύ εύκολα μερικά τα οποία είναι τελείως αφελή που ακούστηκαν. Περνούμε λοιπόν στην παρουσίαση αυτή και να σας δείξω την περιοχή αυτή. Θα πλησιάσουμε με το δορυφόρο και θα δείτε αυτό το κόκκινο σημείο είναι το ταβάνι από το μέρος του συγκροτήματος το οποίο έμενε. Ναι. Παρατηρήστε παρακαλώ σε αυτό το σημείο ότι ο μοναδικός τρόπος για να χτυπηθεί ένα τέτοιο σημείο, θα το κρατήσω εδώ για να το δείτε, ένα τέτοιο σημείο είναι είτε με προτοποθετημένη βόμβα, που αφελώς ισχυρίστηκαν όλοι, διότι δύο μήνες πριν κανείς δεν τοποθετεί βόμβα σε ένα μέρος που δεν ξέρει αν διαμείνει εκεί ο στόχος ή υπάρχει μια μετακίνηση. Είναι τελείως αφελές το επιχείρημα και ανόητο να το ξεχάσουμε. Ο βαλιστικός πύραυλος φυσικά και αυτός απορρίπτεται, διότι θα είχε γίνει αντιληπτός από τα αντιβαλιστικά συστήματα του Ιράν. Ο πύραυλος από αεροσκάφος και αυτός αποκλείεται, διότι όπως σας έδειξα πριν, για να κινηθεί ένα αεροσκάφος σε αυτή εδώ τη ζώνη, είναι αδύνατο να μην γίνει αντιληπτό, όπως βλέπετε. Θα το βλέπανε και σε αποστάσεις πολλών χιλιόμετρων τα συστήματα που έχουν, όσο πρωτόγωνα και να είναι. Ναι. Επιστρέφω λοιπόν στα σενάρια για να το τελειώσουμε αυτό. Πύραυλος από μεσαίου μεγέθους UAV είναι πάρα πολύ πιθανό και το πιο πιθανό απ' όλα είναι το μικρό αυτοκτονικό UAV. Ακούγεται παράξενο, όμως στην πραγματικότητα αυτό έχει συμβεί και αυτό πρέπει να κλονίσει και τους Έλληνες και τους πολιτικούς μας στην Κύπρο και στην Ελλάδα, διότι η απόπειρα αυτή δολοφονίας ήταν με πρωτόγωνο τρόπο, δεν είχε καμία ειδική τεχνολογία. Ήταν ένα μικρό αυτοκτονικό UAV ή σε κάποια περίπτωση ένα μικρό UAV το οποίο εξαπέλυσε ένα πύραυλο. Το πιο πιθανό είναι το τελευταίο σενάριο, όπως είπα. Και αυτό αποδεικνύει πόσο εύκολα μπορεί να εκτελεστεί ένας πολιτικός, εάν δεν γίνει αντιληπτό ότι τα UAV πλέον είναι το πιο σύγχρονο και πιο επικίνδυνο τρομοκρατικό μέσο. Προχωρώ γρήγορα για να σας δείξω λίγο και ένα βιντεάκι εδώ, για να καταλάβετε ότι για να μπορέσει να γίνει μια δολοφονία, πολιτική δολοφονία με κάποιο σύστημα εξαπόλυσης εκτόξευσης ρουκέτας, πρέπει να είναι τόσο σύγχρονο όπως αυτό που βλέπετε του Ηνωμένου Βασιλείου, που δεν πρόκειται για αυτό βέβαια, διότι δεν είναι δυνατόν να εκτοξευτεί μια ρουκέτα από ένα UAV με τέτοια ακρίβεια. Όπως βλέπετε, μόνο τα υπερσύγχρονα αυτά συστήματα μεγάλου μεγέθους. Ξεχνούμε και αυτό και πάμε τρέχοντας να δούμε ποιοι είναι οι πύραυλοι που θα εκτοξευτούν τώρα εναντίον του Ισραήλ. Έτσι, είναι αυτό γιατί που δείχνει. Αυτή η εκτέλεση ήταν η θριαλίδα που αναμένεται να πυροδοτήσει μια γενικευμένη πλέον κατάσταση. Και άρα λοιπόν, κύριε καθηγητά, έχει ενδιαφέρον να μας πείτε ποιοι είναι οι στόχοι του Ιράν από τη μία και οι στόχοι του Ισραήλ από την άλλη. Ποιοι είναι πολύ οι επικρατέστεροι? Θα το δείξουμε αμέσως. Οι στόχοι είναι πολύ συγκεκριμένοι, είναι τα πυρηνικά εργοστάσια. Εδώ είναι το πυρηνικό εργοστάσιο του Ισραήλ που βλέπετε, όπου υπάρχουν και τα πυρηνικά όπλα. Ας είμαστε ειλικρινείς, ο Βανούνου απέδειξε μετά την απόδρασή του ότι υπάρχουν πυρηνικά όπλα, τουλάχιστον 100 πυρηνικές κεφαλές, που τώρα σημαδεύουν τα αραβικά κράτη, το Ιράν και τις πιθανές περιοχές επίθεσης κατά του Ισραήλ. Όπως ακριβώς είχε γίνει σε παλαιότερους πολέμους,
τα πυρηνικά όπλα του Ισραήλ μπορούν να σταματήσουν οποιαδήποτε πολεμική επίθεση εναντίον τους. Αυτό το ξέρουμε καλά όσοι ασχολούμαστε με τα όπλα μαζικής καταστροφής και αυτή τη στιγμή και πάλι σημαδεύουν το Ιράν. Σε περίπτωση δηλαδή που οι συμβατικές δυνάμεις του Ισραήλ νικηθούν. Επιστρέφω λοιπόν και πάλι στην εικόνα. Αυτός είναι ο στόχος του Ιράν και αυτός εδώ είναι ο χάρτης με τους στόχους του Ισραήλ, που είναι πάλι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Ξέρετε, μια καταστροφή ενός πυρηνικού αντιδραστήρα προκαλεί μια, όπως γνωρίζετε, γενικευμένη καταστροφή και μπορεί να σταματήσει ένα πόλεμο ή να τον ξεκινήσει. Είναι σίγουρο λοιπόν ότι αυτοί είναι οι στόχοι και με ποιο τρόπο, θα σας πω τώρα, με ποιο τρόπο μπορούν το Ιράν να καταλύσει, να αντιμετωπίσει την αντιβαλιστική άμυνα του Ισραήλ, την οποία έχουμε αναλύσει στο παρελθόν. Ξέρετε, τα αντίμετρα της βαλιστικής άμυνας είναι πολύ συγκεκριμένα και συνήθως είναι ο κορεσμός της αντιβαλιστικής άμυνας. Δηλαδή, απαιτείται να υπάρξει ένας μεγάλος αριθμός από στόχους που πρέπει να αντιμετωπίσει η αντιβαλιστική άμυνα του Ισραήλ, έτσι ώστε να κορεστεί και κάποια από αυτά να μπορέσουν να περάσουν. Αυτό λοιπόν που περιμένω τώρα να προκύψει είναι αυτό που δεν πέτυχε την προηγούμενη φορά, δηλαδή να υπάρξει ένας πολύ μεγάλος αριθμός δολωμάτων από την βαλιστική επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ, τόσο μεγάλος, ο οποίος φυσικά θα συνδυαστεί και πάλι με τα UAV, τα Shahed, ώστε να μπορέσει να υπάρξει μια πολυπλοκότητα, ένας κατακλυσμός από στόχους που δεν θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν οι Ισραηλινοί. Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσουν να διεισδύσουν έστω και με μερικούς βαλιστικούς πυράβλους, διότι τώρα έχει ενισχυθεί η περιοχή από το αντιβαλιστικό σύστημα, την λεγόμενη αντιβαλιστική ασπίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, με το σύστημα Aegis που υπάρχει στις θάλασσες και περιμένει να αναχαιτήσει τους βαλιστικούς πυράβλους. Σε κάθε περίπτωση, ο μοναδικός τρόπος να περάσουν μερικά βλήματα, μερικούς πυράβλους δηλαδή, το Ιράν, είναι να κατακλείσει με UAV και με άλλα βαλιστικά συστήματα και με τη βοήθεια της Hezbollah, ώστε να περάσει, αν είναι δυνατόν, στους εκατοντάδες που θα χρησιμοποιήσουν, μερικές δεκάδες. Και αν χτυπήσουν τον πυρηνικό αντιδραστήρα του Ισραήλ, που είναι το όνειρο του Ιράν, με τα πυρηνικά όπλα, τότε θα μπορέσουν να προκαλέσουν μια γενικευμένη καταστροφή στο Ισραήλ. Ελλάδα και Κύπρος τώρα. Ναι, και έχει σημασία να δούμε πώς επηρεάζονται. Και αν μου επιτρέπετε, κύριε καθηγητά, έκανε σήμερα αναφορά και υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ και είπε, αν χρειαστεί, θα ζητήσουμε, είπε, πλοία από την Ελλάδα και από την Κύπρο. Και προξένησε και εντύπωση. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Να ξέρετε ότι τα ηλεκτρονικά αντίμετρα που θα δούμε στις επόμενες μέρες είναι πολύ μεγάλης κλίμακας. Θα υπάρχει πρόβλημα, περιμένω, και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στην Κύπρο που είναι σε μια πιο κρίσιμη περιοχή, όσον αφορά τα ηλεκτρονικά αντίμετρα για να μπορέσουν να μπλοκάρουν την δορυφορική πλοήγηση των βαλιστικών συστημάτων. Άρα λοιπόν το πρόβλημα θα είναι μεγάλο εκεί. Δεν περιμένω να υπάρξει κάποιος κίνδυνος από την εκτόξευση βλημάτων προς την Ελλάδα και στην Κύπρο. Παρ' όλα αυτά όμως να αναμένουμε τρομοκρατικές επιθέσεις στις πρεσβείες ανά τον κόσμο. Άρα η πρεσβεία του Ισραήλ και στην Ελλάδα και στην Κύπρο πρέπει να φυλάσσονται πάρα πολύ προσεκτικά αυτή τη στιγμή. Και σε κάθε περίπτωση, επιτρέψτε μου να κλείσω αυτή την παρουσίαση με την απογοήτευση στις μυστικές υπηρεσίες του Ιράν, των Ηνωμένων Πολιτειών, όλων αυτών που διατείνονται ότι έχουν αυτή την τεράστια άνεση στη φύλαξη και στην προστασία, διότι η Ελλάδα πρέπει να διδαχτεί και η Κύπρος. Και τα δικά μας συστήματα έχουν προβλήματα. Πρέπει να γίνουμε καλύτεροι από αυτούς, να προφυλάξουμε τους πολιτικούς μας, διότι η τρομοκρατία εναντίον των πολιτικών αρχηγών είναι εκατονταπλάσια στον καθημερινό πολίτη. Αν πέσουν οι πολιτικοί ή αν πέσουν οι αρχηγοί ενός κράτους, η τρομοκρατία στο λαό είναι μεγάλη. Αυτό πάντοτε ήθελαν σε κάθε πόλεμο. Άρα λοιπόν, να σας υπενθυμίσω ότι στο Πανεπιστήμιο Αθηνών έχουμε τα προγράμματα επιστημών ασφαλείας, όπου εκπαιδεύουμε πλέον στελέχη ενόπλων δυνάμεων εξ αποστάσεως και διευθυντές ασφαλείας σε αντιτρομοκρατικές μεθόδους μέσω σύγχρονης τεχνολογίας. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και εύχομαι να αντιληφθούν οι πολιτικές μας ηγεσίες τη δύναμη της αποτροπής και τη δύναμη της ισχύος. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Καλό σας βράδυ. Βυθίζονται όμως και